Με ποσοστά 50-50 συνεχίζει να λειτουργεί η λαϊκή αγορά της Καβάλας, ενώ οι επαγγελματίες της λαϊκής περίμεναν πως η λαϊκή θα επέστρεφε στην πλήρη λειτουργία έως τις 31 Μαΐου μαζί με τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Αυτό όμως δεν έγινε και πλέον αναμένεται να επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία στις 15 Ιουνίου. Ναι, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Ευελπιστούσαμε ότι μετά τις 31 του μηνός που ανοίξαν όλα, δηλαδή από τις αρχές του μήνα, να βγαίναμε κι εμείς, να βγαίναμε δηλαδή στο 100% όλοι οι επαγγελματίες. Ήταν κάτι το οποίο το ζητάει και ο κόσμος, το ζητούσε και ο κόσμος και το ζητάει ακόμα. Θέλει να κατεβαίνει και να βλέπει πληθώρα πραγμάτων, αλλά και όλους τους επαγγελματίες που υπάρχουν στη λαϊκή αγορά, έτσι ώστε να μπορεί να ψωνίσει και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια εβδομάδα, αν χρειαστεί κάποια αλλαγή το εμπόρευμα το οποίο θα αγοράσει. Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος και οι επαγγελματίες και ο καταναλωτής. Αυτά τα νέα, τα τελευταία λένε, υπάρχουν βέβαια πιέσεις και σε σωματιακό και ομοσπονδιακό επίπεδο να ανοίξουμε από εβδομάδα, κάτι το οποίο όμως δεν το βλέπω ζεστό. Οπότε θα μείνουμε σε εκείνο που βγήκε στην απόφαση στην αρχική που λέει μετά τις 15. Το θεωρούμε παράλογο. Θεωρούμε ότι πλέον οι λαϊκές αγορές είναι ανοιχτές, υπαίθριες αγορές, οπότε δεν υφίσταται κάποιο πρόβλημα στη μετάδοση του κορονοϊού ή τουλάχιστον τα ποσοστά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μικρά. Και θέλουμε να το επισπεύσει η κυβέρνηση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δυστυχώς από τέλη Μαρτίου του 2020 συνεχίζουμε να λειτουργούμε 50-50. Βλέπουμε ότι πλέον έχουν ανοίξει τα πάντα, έχει χαλαρώσει ο κόσμος. Ενώ τηρεί τις προφυλάξεις του, φοράνε πάντες μάσκα. Ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο μας έχουν κλειστούς και δεν μπορούμε να βγούμε στη δουλειά. Τα προϊόντα είναι... Τα ανοιξιάτικα, τα καλοκαιρινά έχουν ξεκινήσει. Μια άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και τα νεκταρίνια, έχουν κεράσια. Όλα τα φρούτα είναι φουλ η εποχή. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να έρθουμε στη δουλειά. Εκτός από τη ζημιά που παθαίνουμε με το να μην μπορούμε να έρθουμε να πάρουμε το μεροκάματο, παθαίνουμε και ζημιά στο ότι έχουμε προϊόντα και έχουμε κλείσει προϊόντα και δεν μπορούμε να τα προμηθεύσουμε στον κόσμο. Στα 50-50 συνεχίζει να λειτουργεί η λαϊκή αγορά της Καβάλας, ενώ σύμφωνα με τους επαγγελματίες αλλά και τους καταναλωτές, οι τιμές έχουν αυξηθεί λόγω της μείωσης των πάγκων. Το Σάββατο 5 Ιουνίου, ωστόσο, με σύμμαχο τον καλό καιρό, η κίνηση στην λαϊκή αγορά της Καβάλας ήταν ικανοποιητική, αν και με την μείωση των πάγκων έχουν αυξηθεί οι τιμές στα προϊόντα. Βοηθάει ο καιρός, έχει πληρωθεί και ο κόσμος, να τα λέμε και αυτά. Έτσι, βασικό για εμάς τους επαγγελματίες. Υπάρχει μια σχετική κινησούλα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλέον και με την είσοδο των τουριστών στη χώρα μας, την οποία την περιμένουμε, να πάμε ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε να ρεφάρουμε ουσιαστικά αυτά τα οποία έχουμε χάσει όλο αυτό το διάστημα λόγω COVID, που είμαστε και 6 μήνες κλειστά, αλλά πηγαίνουμε και ακόμα 50-50, άρα κάνουμε δηλαδή τα μισά μεροκάματα. Αυτό έχει αντίκτυπο στο καταναλωτή, γιατί λιγότεροι πάγκοι, λιγότερα προϊόντα, ακριβότερες τιμές. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα για ποιον λόγο είμαστε στο 50-50. Έχει αντίκτυπο στην κίνηση. Η κίνηση πώς τη βλέπετε, έχει αυξηθεί, παραμένει στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Η κίνηση έχει λίγο αυξηθεί, αλλά το κακό είναι ότι οι θύνοντες δεν μπορούν να καταλάβουν το ότι όσοι λιγότεροι είμαστε, τόσο περισσότερο συναισθησμός υπάρχει στους πάγκους. Mm-hmm. Μα είναι λογικό. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσοι θα απλωθούμε. 100 πάγκοι σε 100 ανθρώπους. 200 πάγκοι. Οι 100 άνθρωποι που είναι στη λαϊκή θα απλωθούν σε 200 πάγκους, άρα λιγότερο συναισθησμό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το μένος της κυβέρνησης, για ποιο λόγο δεν μας ανοίγουν ακόμα. Ας ελπίσουμε ότι στις 15 του μηνός, που όχι θα ανοίξουμε, είπαν ότι θα το δούνε αν θα ανοίξουμε, να μας ανοίξουν επιτέλους. Ακριβά είναι, πολύ ακριβά. Έρχεστε κάθε Σάββατο στη λαϊκή? Όχι πάντα, αλλά κατά διαστήματα. Τώρα το τελευταίο διάστημα έχουν ακριβήνει, έτσι? Πάρα πολύ. Αλλά εσείς τα προτιμάτε γιατί είναι πιο φρέσκα? Οπωσδήποτε προτιμούμε φρέσκα, αλλά να τα κατεβάσουν και λίγο. Γιατί οι μισθοί δεν ανεβαίνουν, τα λεφτά μας είναι στάσιμα. Είστε κάθε Σάββατο στη λαϊκή αγορά, την προτιμάτε? Σχεδόν έρχομαι. Αλλά και λίγο πιο ακριβά να είναι φρέσκα, διαλέγεις και μ' αρέσει. Πώς βρίσκετε τις τιμές στη λαϊκή αγορά? Πώς βρίσκουμε? Τις τιμές, είναι ακριβά τα πράγματα? Εντάξει. Είναι ακριβά, ε? Έρχεστε όλα κάτι... έχουν ανεβεί. Όλα έχουν ανεβεί. Όλα είναι ακριβά. Ακριβά, είναι πιο φθηνά από άλλες φορές. Πώς είναι σήμερα? Καλά είναι. Τι να κάνουμε. Όσο μπορούμε, παίρνουμε. Ακριβά είναι. Φθηνά είναι. Πρέπει να το πάρουμε. Προτιμάτε τη λαϊκή αγορά κάθε Σάββατο? Είναι, κορίτσι μου. Κάθε Σάββατο. Είναι ακριβά, φθηνά. Πότε, πρέπει να το πάρουμε, να φάμε.